Εντάξει, προσπαθήσαμε σήμερα να μαζέψουμε τα παιδιά που ήταν δύσκολο μέσα από τις υποχρεώσεις των ομάδων τους, όπου ευτυχώς βοηθήθηκε προσπάθεια από το γεγονός ότι η Ομοσπονδία βάλε τους αγώνες Πέμπτη Παρασκευή. Είδαμε λίγο και τους πιο μικρούς που ο στόχος ήταν να μπούμε σε μια διαδικασία από 18-19 χρόνων μέχρι τα 22-23 να μαζευτούν έτσι ώστε να έχουμε μια εικόνα από τα νέα παιδιά. Να τους δούμε και από κοντά, δηλαδή τους είδα σε κάποιους αγώνες, δεν είναι το ίδιο να τους έχουμε στην προπόνηση. Να τους περάσουμε κάποια μηνύματα ότι άνοιξε η πόρτα της Εθνικής και θα ανοίξει και άλλους, γιατί η κλίση για όσους δεν γνωρίζουν μπορεί να είναι διαφορετική και το Φεβράριο και τον Ιούλιο. Οπότε όποιος θέλει να είναι στην Εθνική, πιστεύει ότι πρέπει να είναι στην Εθνική, να δουλέψει και θα είναι ανοιχτή η πόρτα, θα είμαστε δίκαιοι με όλους. Ο στόχος ήταν να έρθουν τα παιδιά αυτά, αλλά να έρθει και η παλιά φουρνιά, έτσι ώστε να βάλουμε κάποιες αρχές στο παιχνίδι μας σε σχέση με το τι θα κάνουμε τη βδομάδα της προετοιμασίας που ξεκινά τη Δευτέρα 13 του μήνα. Έχουμε τελειώσει, περάσαμε κάποιες αρχές, ειδικά στην επίθεσή μας, έτσι τα παιδιά καταφέραν να καταλάβουν περίπου πώς θα λειτουργήσουμε, εφόσον με τον νέο προπονητή πάντα πρέπει να υπάρχει περισσότερος χρόνος, είναι η αρχή, και στα νέα παιδιά να μπορέσουμε να τους εξηγήσουμε ότι είναι μια ευκαιρία που πρέπει να αρπάξουν, έτσι ώστε να καταφέρουν να την εκμεταλλευτούν και να ξανά είναι στην κλίση της Εθνικής, με το να παρουσιαστούν σίγουρα καλύτεροι από ό,τι είναι αυτή την περίοδο. Πάντα πρέπει να αρπάζουμε τις ευκαιρίες, αυτό είπαμε σε όλους. Και αυτό που θέλουμε να βλέπουμε είναι η βελτίωση και στο μυαλό, στον τρόπο σκέψης, και στο σώμα και φυσικά στο μασχετικό κομμάτι, το τι κάνουν στο γήπεδο. 13 του Νιόβρη, όπως είχα πει και πριν, θα ξεκινήσουμε, θα μπούμε με την τελική δωδεκάδα ή πιθανόν και με 14 παιδιά, για να σκεφτόμαστε μόνο την Πορτογαλία. Ήδη ξεκινήσαμε με το προπονητικό team να δουλεύουμε πάνω στην Πορτογαλία εδώ και καιρό, για να είμαστε έτοιμοι να παρουσιάσουμε τα δεδομένα στα παιδιά από τη Δευτέρα που θα ξεκινήσουμε. Και υπάρχει μια δυσκολία στο ότι αγωνίζεται ο Κεραυνός 15 του μήνα στην Μπαλκάν, στην Βουλγαρία, και έρχονται τα παιδιά πίσω στις 16, οπότε θα τους έχουμε από 17 μαζί μας. Υπάρχουν δύο παιδιά, ο Νίκος Στυλιανού και ο Χριστόφορος Οραζής, που θα έρθουν στις 19 του μήνα. Δεν είναι εύκολη η προετοιμασία μας. Υπάρχει και ένα σοβαρό ενδεχόμενο, ο Άντωνι Κίνγκ να έχει τη γέννα του παιδιού του, όπου μπορεί να μην παρουσιαστεί και στο παιχνίδι, και να έχουμε το Tyrell Biggs μαζί μας. Οπότε αρκετές δυσκολίες από την άποψη ότι θα αλλάξει και πρόσωπο, το πρόσωπο του ξένου παίχτη που δεν ξαναπαίξει με αυτά τα παιδιά σε μικρό χρονικό διάστημα. Δεν είναι εύκολα τα πράγματα, απλά υπάρχει πάντα ευελιξία, και με τη θετική σκέψη και την σκληρή δουλειά θα βρούμε λύσεις, έτσι ώστε να παρουσιαστούμε όσο πιο έτοιμοι γίνεται στο παιχνίδι στις 23 του μήνα.